Του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εν το πνεύμα Του Αγίου Ευαγγελίου, τον άγνωσμα γνωστούμε. Δόξα Σε, Κύριε, δόξα Σε. Το καιρό εκείνο εξήθεν ο Ιησούς και οι μαθηταί Αυτού εις τας κόμας Καισαρίας της Φιλίππου, και εν τη οδό επιρώτα τους μαθητάς αυτού, λέγον αυτοίς, τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι. Ιδέα απεκρίθησαν Ιωάννη τον Βαπτιστή, και άλλοι Ηλίαν, άλλοι δε ένα των προφητών. Και αυτός λέγει αυτοίς, ημείς δε τι να με λέγετε είναι. Αποκριθείς δε ο Πέτρος λέγει αυτό, «Συ ή ο Χριστός». Και επετίμησεν αυτοίς, ή να μη δενή λέγωση περί αυτού. Και ήρξα το διδάστην αυτούς, ότι δι των Υιών του ανθρώπου, πολλά παθήν και αποδοκιμαστήνε από των πρεσβυτέρων, και αρχιερέων και γραμματέων, και αποκτανθήνε, και μετά τρεις ημέρας αναστήνε. Δόξα Σε, Κύριε, δόξα Σε. Συ ο Χριστός, ομολογεί ο Άγιος Απόστολος Πέτρος. Τι ήταν αυτό που τον οδήγησε στην ομολογία? Ήτανε η πίστης. Και τι τον οδήγησε εις την πίστη? Η θέλησής του. Γιατί όποιος θέλει μπορεί και να πιστέψει. Όποιος δεν θέλει δεν πιστεύει. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Δεν προαπαιτείται τίποτε άλλο για την πίστη. Αρκεί ο άνθρωπος να θέλει, τότε μπορεί και να πιστέψει. Βλέπουμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι η θέληση του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Κύριος πάντοτε ρωτούσε, πιστεύεις? Και αν ο άνθρωπος έλεγε ότι πιστεύω, τότε θεραπευότανε και σωματικά, αφού προηγουμένως με την πίστη του είχε θεραπευτεί πνευματικά, ψυχικά. Γιατί ο Κύριος αυτό θέλει πρωτίστως, την πνευματική μας θεραπεία, η οποία γίνεται δια της πίστεως. Και η πίστη έρχεται όταν ο άνθρωπος έχει θέληση καλή, έχει προαίρεση καλή. Είναι, όπως λέμε, καλοπροαίρετος άνθρωπος. Επιλέγει να είναι με τον Θεό και να εμπιστεύεται τον Θεό ως δημιουργό του και τον νόμο του, τα λόγια του, να τα παίρνει ως οδηγό στη ζωή του. Αυτεξουσιότητα, λέγει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής στο βιβλίο του τα 100 πρακτικά κεφάλαια που υπάρχει στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας. Αυτεξουσιότητα, λέγει, είναι η θέληση της λογικής ψυχής, η οποία στρέφεται αμέσως σε ό,τι θέλει. Αυτήν πρέπει να την παρακινούμε να είναι έτοιμη πάντοτε να στρέφεται μόνο προς το αγαθό, ώστε πάντοτε με τις αγαθές έννοιες να αφανίσουμε τη μνήμη του κακού. Αυτεξουσιώτης εστί ψυχής λογικής θέλησης. Το αυτεξούσιο είναι η θέληση της λογικής ψυχής. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο αυτεξούσιο, να μπορεί να εξουσιάζει τον εαυτό του και να θέλει ή να μη θέλει το κάθε τι. Να θέλει ή να μη θέλει τον Θεό. Να θέλει ή να μη θέλει τον νόμο του Θεού. Αυτή είναι η μεγαλοδωρεά του Θεού στον άνθρωπο. Τον έκανε ελεύθερο, αυτεξούσιο, με θέληση λογική. Αυτή θέληση, λοιπόν, λέει ο Άγιος Διάδοχος, στον ασκητικό του λόγο, θα πρέπει, λέγει, να κινείται προς τον Θεό, προς το καλό, γιατί είναι έτοιμη
να κινείται σε ό,τι ο άνθρωπος θέλει. Αυτοεξουσιώτησης τη ψυχής λογικής θέλησης, ετοίμως κινουμένη ισόπεραν και θέλει, η οποία θέληση αυτή κινείται άμεσα, ακριβώς σε εκείνο που θα ήθελε. Και τι πρέπει λοιπόν εμείς να κάνουμε, ίντι να περιμόνων το καλόν ετοίμως έχει πίσω με. Και αυτή λοιπόν την θέληση της λογικής ψυχής θα πρέπει να την πείσουμε να προθυμοποιείται μόνο για το καλό. Περιμόνων το καλόν ετοίμως έχει πίσω με. Να θέλουμε μόνο το καλό. Αυτό πρέπει να πείσουμε, γι' αυτό το πράγμα πρέπει να πείσουμε την ψυχή μας. Να θέλουμε πάντοτε ό,τι θέλει ο Θεός. Γιατί είναι αΐ τες αγαθές μνήμες, την μνήμην αναλύσκομεν του κακού. Έτσι ώστε να εξαφανίζουμε πάντοτε με τις αγαθές μνήμες, με τους αγαθούς λογισμούς, με τους καλούς λογισμούς, τη μνήμη του κακού. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος θέλει, μπορεί να είναι αγαθός και μπορεί να σωθεί αφού αγιάσει τον εαυτό του. «Πας γάρ ο ετών λαμβάνει», λέγει ο Κύριος, «και ο ζητών ευρίσκει και το κρούοντι ανοιγήσεται. Όποιος ζητάει, του δίνεται. Και όποιος γυρεύει, βρίσκει. Και όποιος χτυπά, του ανοίγεται. Αλλά για να ζητήσεις, για να κρούσεις, θα πρέπει να θέλεις. Αν λοιπόν θέλουμε, μπορούμε να βρούμε τον Θεό και να σωθούμε. Αν δεν θέλουμε», λέει ο Ρος Χρόστομος, «και τα πιο εύκολα γίνονται δύσκολα. Γιατί τίποτε δεν είναι δύσκολο όταν θέλουμε και τίποτε δεν είναι εύκολο όταν δεν θέλουμε. Παντού αποφασιστικός παράγοντας είναι η θέληση, η οποία από εμάς εξαρτάται. Με τη θέληση προσελκύουμε τον Θεό να μας βοηθήσει. Και όταν τον προσελκύουμε κοντά μας, τότε φέρνουμε σε τέλος, σε κάθε τέλος, όλες τις υποθέσεις μας. Ο Θεός ανοίγει τις καρδιές εκείνων που θέλουν και αυξάνει τη θέλησή τους». Ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει αυτή την αρχική θέληση, να θέλει να είναι με το Θεό και να τηρεί τον νόμο Του. Αυτή η αρχική θέληση ονομάζεται προαίρεσης. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτή την καλή θέληση, την καλή προαίρεση, τότε ο Θεός του δίνει και το επιπλέον, την τέλεια θέληση, εφόσον αυτός εστί ο θέλων και ενεργών, αυτός είναι ο οποίος μας δίνει την θέληση για να κάνουμε το καλό, την τέλεια θέληση. Αλλά τη δίνει σε αυτούς που έχουν αυτή την αρχική θέληση, την καλή προαίρεση. Ο Κύριος, λέει πάλι ο Ρεσόστομος, ούτε μας πιέζει ούτε μας αναγκάζει να κάνουμε ενάρετες πράξεις, αν εμείς δεν θέλουμε. Ο Κύριος μας άφησε ελεύθερους, αυτεξούσιους. Και αυτός που γίνεται με τη βία ενάρετος, δεν είναι δυνατόν να είναι ενάρετος. Μία αρετή αναγκαστική δεν είναι αρετή. Όλα εξαρτώνται από την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου και όχι από τον φυσικό του χαρακτήρα, όπως λένε μερικοί, εγώ έτσι λέει γεννήθηκα, αυτός είναι ο χαρακτήρας μου, δεν μπορώ να αλλάξω. Είναι ψέμα αυτό, δεν θέλει να αλλάξει. Όλα εξαρτώνται από τη βούληση του ανθρώπου και όχι από το φυσικό του χαρακτήρα, όποια και αν είναι η κληρονομικότητα, από τους γονείς του, από τους προγόνους του, όποιο και αν είναι το περιβάλλον γύρω του, αυτός μπορεί, εάν θέλει, να αλλάξει τα πάντα, να αλλάξει τον εαυτό του και να σωθεί. Γι' αυτό είναι δυνατόν, λέει ο Ρεσόστομος, και η πιο άσχημη και ευδελυρή ψυχή, αν θελήσει, να μεταβληθεί αμέσως και να ξαναφτάσει σε ύψη ωραιότητας και να γίνει και πάλι λαμπρή και ωραία. Όπως πάλι είναι δυνατόν, αν δείξει νοθρότητα, να καταντήσει τη χειρότερη και την πιο αποκρουστική ασχήμια, αυτή η ψυχή που ήταν προηγουμένως λαμπρή και θεάριστη. Η μεταβολή δεν εξαρτάται από αυτόν
με κεφαλαίο Α που έσπηρε, αλλά από αυτούς που δεν θέλησαν να αλλάξουν, επισημαίνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αν θέλεις να αλλάξεις, μπορείς, γιατί ο Θεός θέλει. Αν λοιπόν και εσύ συνεργαστείς με αυτή τη θέληση του Θεού, ταυτίζοντας τη δική σου θέληση με τη δική Του, τότε ο Θεός θα σου δώσει τη δύναμη για να αλλάξεις και να ξεπεράσεις κάθε κακό στοιχείο του χαρακτήρα σου. Όπως τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει, λέει πάλι ο Ρος Πατήρ, αυτό που έχει αγαθή προαίρεση και ζήλο να κάνει κάτι, έτσι και τον αμελή, το ράθυμο και αναβλητικό, όλα μπορούν να τον εμποδίσουν. Βλέπεις ότι αρκεί μόνο η θέληση, αλλά θέληση όχι τυχαία, όπως των πολλών ανθρώπων, αλλά θέληση καλλιεργημένη, θέληση όπως πρέπει να θέλεις, να θέλεις αυτό που θέλει και ο Θεός. Τέτοια θέληση πρέπει να καλλιεργήσουμε. Και ο Απόστολος Παύλος φοβόταν τους κινδύνους, ρωτάει ο Ρωσόστομος. Φοβόταν, και μάλιστα πάρα πολύ. Ήταν βέβαια Παύλος, αλλά ήταν και άνθρωπος. Αυτό δεν ήταν κατηγορία για τον Παύλο. Ήταν αδυναμία μεν της φύσεώς του, εγκόμιο όμως της βουλήσεώς του. Αν και φοβόταν το θάνατο και τις πληγές, τίποτε το ανάξιο δεν έκανε. Γιατί με τη βούλησή του υπερνικούσε το φόβο του και έγινε ο μεγαλύτερος από τους Αποστόλους. Δεν υπάρχει τίποτε δύσκολο όταν ο άνθρωπος θελήσει, λέει πάλι και ο σύγχρονος Όσιος Άνθυμος της Χίου. Και ο Άγιος Νικόδημος μας λέγει ότι έχουμε μέσα μας δύο θελήματα, δύο θελήσεις, οι οποίες είναι αντίθετες μεταξύ τους. Είναι η λογική θέληση και δεύτερον η θέληση της αισθήσεως, της διαθέσεως, της σάρκας και του πάθους. Με την ανώτερη θέληση, τη λογική θέληση, επιθυμούμε όλα τα καλά, ενώ με την κατώτερη θέληση, τη θέληση της αισθήσεως, επιθυμούμε όλα τα κακά. Η λογική θέληση του ανθρώπου πολεμείται, εντός αγωγικών η λέξη, από την θέληση του Θεού, αφενός έρχεται από αυτήν, και από τη θέληση της αισθήσεως, αφετέρου, έρχεται και από αυτήν, με σκοπό κάθε μια από αυτές να παρασύρει και να υποτάξει στον εαυτό της τη θέληση του ανθρώπου. Και εδώ είναι η μάχη που πρέπει να δώσει ο άνθρωπος, ώστε τη λογική του θέληση να την ταυτίσει με τη θέληση του Θεού και όχι με τη θέληση της σαρκός, με τη θέληση των αισθήσεων, με τη θέληση των παθών. Ο Θεός χάρισε στη θέλησή μας τόση ελευθερία και δύναμη, ώστε κι αν όλες οι αισθήσεις, λέει πάλι ο Άγιος Νικόδημος, κι αν όλοι οι δαίμονες και όλος ο κόσμος μαζί οπλιστούν εναντίον της και την πολεμούν δυνατά, παρόλα αυτά να μπορεί να τα περιφρονήσει και να θέλει εκείνο που θέλει ή να μην θέλει εκείνο που δεν θέλει, και για όσες φορές θέλει και για το σκοπό εκείνο που της αρέσει καλύτερα. Βλέπετε το μεγαλείο του αυτεξουσίου του ανθρώπου. Ούτε ο Θεός εκβιάζει την θέληση του ανθρώπου, ούτε ο διάβολος μπορεί να παραβιάσει την ανθρώπινη θέληση. Όσο περισσότερη θέληση έχει ένας άνθρωπος, έλεγε και ο Ρος Αυγουστίνος, θέληση εννοούσε προς το καλό, τόση περισσότερη αξία έχει. Στον άνθρωπο η δύναμη της θέλησης υπερνικά τα εμπόδια και καταφθώνει τα πάντα, εφόσον ενισχύεται, έλεγε ο Άγιος Νεκτάριος, από την λογική σκέψη και το αυτεξούσιο. Το θέλω γίνεται μπορώ όταν ο άνθρωπος ενεργεί συστηματικά και ελεύθερα. Η Θεία Βοήθεια από τη μια και η θέλησή μας από την άλλη φέρνουν τη νίκη κατά του πονηρού. Μας λέει και ο Μέγας Πατήρας Εκκλησίας, ο Μέγας Βασίλειος. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε με τη Θεία Χάρη, και αυτό εξαρτάται από τη θέλησή μας. Θα πρέπει να θέλουμε να συνεργαστούμε, να θέλουμε
να ελκύσουμε τη χάρη, και αυτό γίνεται με την εργασία των εντολών. Όταν υπάρξει αυτή η συνεργασία του Θείου και του ανθρώπινου θελήματος, τότε ο άνθρωπος νικά το πονηρό. Ο άνθρωπος, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, πετά πνευματικά, προοδεύει δηλαδή, με δύο φτερούγες, με τη θέληση του Θεού και με τη θέληση τη δική του. Ο Θεός, τη μία φτερούγα, τη δική του θέληση, μας την έχει κολλήσει μόνιμα στον ένα ώμο μας. Αλλά για να πετάξουμε πνευματικά, πρέπει και εμείς να κολλήσουμε στον άλλο ώμο τη δική μας φτερούγα, την ανθρώπινη θέληση. Άμα ο άνθρωπος έχει δυνατή θέληση, έχει τη φτερούγα την ανθρώπινη, που ισορροπεί με τη θεία φτερούγα, οπότε πετάει. Ενώ αν η θέλησή του είναι ατροφική, πάει να πετάξει λίγο και του πάρει. Ξαναπροσπαθεί λίγο, πάλι τούμπα. Και ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει και να μην παραμελεί την ανθρώπινη θέληση, αν θέλει να πετάει συνέχεια σωστά πνευματικά. Γιατί το ταγκαλάκι τι κάνει, πάει σιγά σιγά και τραβάει από την ανθρώπινη φτερούγα πρώτα κανένα μικρούτσικο φτερό, ύστερα κανένα λίγο μεγαλύτερο, και αν δεν προσέξει ο άνθρωπος, του βγάζει και ένα μεγάλο. Οπότε πάει να πετάξει και δεν μπορεί. Και αν τυχόν του τραβήξει μερικά φτερά, τότε όταν πάει να πετάξει, μπαίνει αέρας στη φτερούγα που της λείπουν φτερά και κάνει τούμπες. Η θεϊκή φτερούγα είναι πάντα γεμάτη, συμπληρωμένη. Δεν της λείπουν φτερά, γιατί ο διάβολος δεν μπορεί να τα τραβήξει και να τα βγάλει. Είναι θεϊκή. Να προσέχει ο άνθρωπος να μην αμελήσει και του βγάλει ο διάβολος κανένα φτερό από τη δική του φτερούγα. Όταν αρχίζει σιγά σιγά λίγο η τεμπελιά, λίγο η αδιαφορία, εξασθενεί η θέληση. Τι να κάνει ο Θεός αν δεν θέλει ο άνθρωπος? Δεν θέλει να επέμβει, γιατί σέβεται την ελευθερία των ανθρώπων. Αχρηστεύει έτσι ο άνθρωπος και τη φτερούγα του Θεού. Όταν όμως έχει θέληση, έχει δηλαδή τη δική του φτερούγα ακέραιη, τότε θέλει ο Θεός, θέλει και ο άνθρωπος και πετάει ο άνθρωπος. Πόσο απλά, αλλά και πόσο σοφά είναι αυτά που μας λέει ο Άγιος. Να φροντίζουμε να έχουμε ακέραιη τη δική μας φτερούγα, τη θέλησή μας δηλαδή κρατεή και δυνατή, ώστε συνεργαζόμενοι με τη θεϊκή φτερούγα να μπορούμε να πετάμε πνευματικά και να σωζόμεθα. Θέληση, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Σε άλλους λίγοι και σε άλλους περισσότεροι. Όταν ο άνθρωπος έχει διάθεση να αγωνιστεί, προσεύχεται και ζητά από τον Θεό να του αυξήσει τη θέληση, και ο Θεός τον βοηθάει. Όταν δεν κάνει προκοπή ο άνθρωπος, τότε να ξέρει ότι ή δεν βάζει καθόλου θέληση ή θα βάζει λίγη και αυτή θα είναι εξασθενημένη. Οπότε και αυτό πάλι δεν βοηθάει. Θα πρέπει με όλη μας τη θέληση, με όλη μας τη βούληση να αγωνιστόμαστε πνευματικά. Αν ο άνθρωπος δεν έχει θέληση, δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Ενώ άμα θέλεις, κάνεις, άμα θέλει κανείς, για όλα βρίσκει λύσεις. Μπορείς να κάνεις τα πάντα. Χωρίς τη θέληση, κανείς δεν μπορεί να διορθωθεί. Όσο όμως περνάει η ηλικία, τόσο εξασθενεί η θέληση. Γι' αυτό και ο σοφός λαός μας λέγει να αγωνίζει από την αρχή. Ή μικρός λέει παντρέψου, ή μικρός καλογερέψου. Από μικρός να μπει στον πνευματικό αγώνα, στην σωστή ζωή, έτσι ώστε να ευαρεστήσεις εις τον Θεό, στη ζωή της αγνότητας, της σοφροσύνης. Στον άνθρωπο, έλεγε πάλι ο Άγιος Παΐσιος, δεν ισχύει το «δεν μπορώ», ισχύει μόνο το «δεν αγαπώ» και «δεν θέλω». Αυτά είναι που τον κάνουν να λέει πως δεν μπορεί. Στην πραγματικότητα δεν θέλει και δεν αγαπάει. Όπως έλεγε ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, η αντίπαλη δύναμη, ο διάβολος, έτσι και η Θεία Χάρις προτρέπει χωρίς να εξαναγκάζει. Και αυτό για να διαφυλάσσεται η ελευθερία και η αυτεξουσιότητά μας. Γι' αυτό
Και για όσα κακά κάνει ο άνθρωπος με την υπόδειξη του σατανά, δέχεται αυτός και όχι ο σατανάς την τιμωρία. Γιατί δεν σύρθηκε με τη βία, αλλά με το θέλημά του υπάκουσε στην κακία. Γι' αυτό δίνουμε λόγο για τις πράξεις μας και παίρνουμε την ανάλογη ανταπόδοση. Γιατί ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με τη θέλησή μας, ελεύθερα. Το ίδιο συμβαίνει και με το αγαθό. Δεν αποδίδει η χάρις, λέει ο Άγιος Μακάριος, το αγαθό στον εαυτό της, αλλά στον άνθρωπο. Και γι' αυτό τον δοξάζει, γιατί αυτός έγινε αίτιος του αγαθού στον εαυτό του. Ούτε πάλι η χάρις δεσμεύει, όπως είπαμε, με αναγκαστική δύναμη τη θέληση του ανθρώπου, ώστε να μην μπορεί να στραφεί αλλού. Αλλά αν και συνυπάρχει, δίνει ωστόσο το προβάδισμα στο αυτεξούσιο, για να φανερωθεί η θέληση του ανθρώπου που κλείνει στην αρετή ή στην κακία. Υπάρχει η χάρις, μας δόθηκε με το Άγιο Βάπτισμα, αλλά δεν καταναγκάζει τον άνθρωπο, δεν τον καταπιέζει. Αν θέλει ο άνθρωπος, τη χρησιμοποιεί. Με ελεύθερη βούληση, συνεργάζεται με τη Θεία Χάρη και σώζεται. Μη λέτε «δεν μπορώ», έλεγε και ο Άγιος Θεοφάνης ο Αίγιστος. Αυτή η κουβέντα δεν είναι χριστιανική. Εμείς οι χριστιανοί λέμε «όλα τα μπορώ, όχι όμως μόνος μου, αλλά με τη βοήθεια του Θεού. Πάντα ισχύω, εν το εδυναμούντι με Χριστό». Πόσες φορές ακούμε ανθρώπους να λένε «δεν μπορώ να προχωρήσω πνευματικά, δεν μπορώ το ένα, δεν μπορώ το άλλο». Δεν είναι χριστιανικό αυτό. Οφείλουμε να λέμε ότι όλα τα μπορώ, αλλά με τη δύναμη του Χριστού. Αν θελήσει ο άνθρωπος, έλεγε και ο Βασσαλόνιος, μπορεί από το πρωί ως το βράδυ να φτάσει σε θεία μέτρα, σε μέτρα δηλαδή αγιότητος και σωτηρίας. Από την θέληση προχωράμε με τη βοήθεια του Θεού στον αγώνα και από τον αγώνα βοηθιόμαστε για να αποκτήσουμε τις αρετές. Μας διδάσκει και ο Βασιλόρθιος. Εάν θέλουμε, μπαίνουμε στον πνευματικό αγώνα και αγωνιζόμενοι αποκτάμε τις αρετές και ελκύουμε τη χάρη του Θεού. Βάλε τον οβολό σου εσύ, να βάλει και ο Θεός τα μύρια τάλαντα, έλεγε και ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφ, ο ησυχαστής. Βάζει το ελάχιστο ο άνθρωπος, την προαίρεσή του, τη θέλησή του και ο Θεός βάζει τα μύρια τάλαντα, τα μύρια καλά, τα πάντα. Κάθε άνθρωπος, έλεγε και ο Άγιος Γέροντας Ιερώνυμος της Αίγινας, ό,τι θέλει το κατορθώνει. Η θέληση και η επιμέλεια τον προάγουν πνευματικός. Αν θέλει ο άνθρωπος και ο Άγιος γίνεται. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης και δεν αγιάζει μερικούς μόνο επειδή έτσι του αρέσει, αλλά επειδή εκείνοι το ήθελαν και αγωνίστηκαν πολύ. Και η αγιότητα ήρθε από τον Θεό ως επιβράβευση της θελήσεώς τους. Το πείσμα είναι ελάττωμα, αλλά συχνά είναι και άγιο. Είναι και το καλό πείσμα. Αν δεν έχει κανείς πείσμα, οι δυσκολίες που θα συναντήσει θα τον κάψουν, θα του φέρουν φόβο και δειλία. Το πείσμα το καλό, τη δυνατή θέληση, προσπάθησε να αποκτήσεις. Από τη ζωή μην περιμένεις όλο χαρές. Είναι περισσότερο ακαθόσπαρτος παρά ανθόσπαρτος ο βίος του ανθρώπου. Ο άνθρωπος όμως θα πρέπει να θέλει το καλό και εφόσον το θέλει, με τη χάρη του Θεού το κατορθώνει. Εάν τώρα δεν βιαστείς, έλεγε ο Άγιος Ιωσήφ, ο ησυχαστής, θα έρθει καιρός όπου και να θελήσεις, δεν θα μπορείς να το κάνεις αυτό που τώρα παραλείπεις. Λοιπόν, εδώ και τώρα πρέπει να αγωνιστούμε, να ταυτίσουμε τη θέλησή μας με το θέλημα του Θεού. Πώς τον κάνει ο Θεός τον άνθρωπο ουράνιο, άμα θέλει ο άνθρωπος, αναφωνούσε και η ρώτησα μακρίνα. Ο Θεός θα σε βοηθήσει να μπορέσεις, αλλά δεν θα σε βοηθήσει να θελήσεις. Έλεγε πολύ ωραία και επιγραμματικά ο μακαριστός Ιεροκήρυκας Δημήτρης Παναγόπουλος. Ο Θεός μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε, αλλά όχι να θέλουμε. Εμείς μπορούμε να θελήσουμε και αν θελήσουμε, τότε ο Θεός θα μας βοηθήσει.
Θα σε βοηθήσει ο Θεός να μπορέσεις, αλλά δεν θα σε βοηθήσει να θελήσεις. Περιμένει από σένα την πρώτη επιλογή, την πρώτη εκλογή, την προαίρεση. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, σε βαθμό που ο άνθρωπος δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Μπορεί σε κλάσμα δευτερολέπτου, εν ρηπή οφθαλμού, να χαλάσει όλη την κτήση και να την ξαναφτιάξει. Δισεκατομμύρια μεγαλύτερη και καλύτερη. Τέτοια δύναμη έχει. Ανθρωπίνος ομιλώ. Όμως αυτός ο παντοδύναμος Θεός που μπορεί να κάνει τέτοιο θαύμα, δεν μπορεί να φτιάξει, εντός αγωγικών η λέξη, θέληση στον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Θεός δεν μπορεί. Ο Θεός θέλει τον άνθρωπο συνεργάτη. Και όσο ο άνθρωπος θέλει, τόσο ο Θεός δίδει. Δεν θέλει ο άνθρωπος, ο Θεός δεν δίδει. Επομένως όλα εξαρτιόνται από τη θέληση και τη μετάνοια του ανθρώπου. Η θέληση του ανθρώπου σε τον κόσμο είναι ισχυρότερη από τον παντοδύναμο Θεό. Έτσι, τρόπος του λέγει δηλαδή, επειδή ο Θεός σέβεται το αυτεξούσιο του ανθρώπου και δεν το παραβιάζει. Και αν ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Θεός δεν παρεμβαίνει στη ζωή του. Ο Χριστός δεν μας ρωτάει αν μπορούμε, έλεγε πάλι ο μακαριστός Ιεροκήρυκας, αλλά αν θέλουμε. Η ευθύνη μας έγκυται στο αν θέλουμε και όχι στο αν μπορούμε. Το να μπορέσουμε, ο Θεός θα μας βοηθήσει. Το να θέλουμε όμως, εμείς θα συμβάλλουμε. Δεν έχουμε ισχυρή θέληση, γι' αυτό και παρασυρώμαστε στην αμαρτία. Στη φύση ποιο είναι ισχυρότερο, το νερό ή η φωτιά. Η μικρή φωτιά σβήνεται με ένα δοχείο νερό. Αν όμως η φωτιά είναι μεγάλη, το δοχείο δεν σου κάνει τίποτε. Επομένως, όποιο είναι περισσότερο σε ποσότητα, αυτό είναι και το πιο δυνατό. Περισσότερη φωτιά, ανίσχυρο νερό. Και περισσότερο νερό, ανίσχυρη φωτιά. Γιατί λοιπόν και σε εμάς να μην είναι περισσότερη θέληση στο να αντισταθούμε στην αμαρτία παρά η τάση μας να αμαρτήσουμε. Ας καλλιεργήσουμε λοιπόν τη θέληση για το καλό, όπως μας δίδαξε ο Άγιος Διάδοχος. Ας ταυτίζουμε πάντοτε το θέλημά μας με το θέλημα του Θεού. Ας πείσουμε την ψυχή μας, τη λογική ψυχή μας, να στρέφεται θεληματικά πάντοτε προς το καλό, έτσι ώστε με τις καλές έννοιες, τις καλές σκέψεις, να αφανίζουμε τη μνήμη του κακού και με τα καλά έργα να ξεπερνάμε τα πάθη μας και να ευχαριστούμε στον Θεό και έτσι να επιτύχουμε και τη σωτηρία μας. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.